Επιστρέψαμε και επειδή επιστρέψαμε και είμαστε πια πολύ κοντά στο καλοκαίρι, φωνάξαμε εδώ την ειδικό. Φωνάξαμε την δόκτωρα Μαλία Τσιατούρα, η οποία είναι διευθύντρια της κλινικής Cosmetic Derma Medicine και γενική γραμματέας της Επαγγελματικής Ένωσης Ελλήνων Αφροδεσιολόγων και Δερματολόγων. Καλησπέρα. Αμαλία, είπαμε να μιλάμε στον ενικό, γιατί τα έχουμε ξαναπεί και παλιότερα σε άλλη εκπομπή και σε άλλο κανάλι. Mm-hmm. Καλώς ήρθες λοιπόν ξανά, χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Και θα μιλήσουμε για την πρωτοποριακή και ελάχιστα επεμβατική μέθοδο λέιζερ λιποαναρρόφησης Smart Lipo. Mm-hmm, ακριβώς. Που είναι κάτι πολύ καινούριο και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Ακριβώς. Mm-hmm. Τι είναι λοιπόν, πες μας, περίγραψέ μας καταρχήν τι είναι αυτή η μέθοδος. Είναι ουσιαστικά μια λιποαναρρόφηση, η οποία όπως λέει και η φράση γίνεται με λέιζερ. Mm-hmm. Είναι λέιζερ υποβοηθούμενη λιποαναρρόφηση. Το λέιζερ εισέρχεται στον υποδόριο ιστό, λιώνει το λίπος, το ρευστοποιεί και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο να αναρροφηθεί με εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχει τρία στάδια η μέθοδος. Ναι. Στην αρχή γίνεται τοπική αναισθησία στην περιοχή του λίπους που θέλουμε να αφαιρέσουμε. Εισάγεται δηλαδή με κάνουλα ένα διάλειμμα τοπικής αναισθησίας στο τοπικό περιττό λίπος. Mm-hmm. Στη συνέχεια εισέρχεται μία οπτική ίνα λέιζερ, το λεγόμενο smart lipo laser, το οποίο λιώνει το λίπος, το ρευστοποιεί. Και στη συνέχεια το αναρροφάμε, όπως γίνεται και στην κλασική λιποαναρρόφηση, με αποτέλεσμα να βλέπει κανείς άμεσα αποτέλεσμα και να φεύγει το λίπος από τις περιοχές που θέλουμε. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό. Βλέπουμε και τις εικόνες εδώ μεταξύ παράλληλα. Mm-hmm, τα πλεονεκτήματα μιας λέιζερ λιποαναρρόφησης ποια είναι? Έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την κλασική λιποαναρρόφηση. Το κυριότερο πλεονέκτημα είναι ότι γίνεται με τοπική αναισθησία. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιος να μπει στο νοσοκομείο, νάρκωση, να πάρει γενική νάρκωση, μέθη, όλα αυτά που επιβαρύνουν γενικά την υγεία. Το κάνει κανείς σε ένα χώρο καλά οργανωμένου ιατρείου και μπορεί αμέσως μετά να πάει στη δουλειά του, να επιστρέψει στις δραστηριότητές του χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν υπάρχει πόνος μετά. Υπάρχουν ελάχιστες έως καθόλου μελανιές, σε αντίθεση με την κλασική μορφή που είναι λίγο πιο βάρβαρη. Mm-hmm. Έτσι. Ναι, αρκετά πιο βάρβαρη. Και έχουμε έτσι ένα άμεσο πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα. Πέρα από αυτό, τον ελάχιστο επεμβατικό δηλαδή χαρακτήρα, έχει και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, ίσως και καλύτερο από την κλασική λιποαναρρόφηση. Γιατί λόγω του λέιζερ λιώνει, ρευστοποιείται το λίπος και φεύγει πολύ ομοιόμορφα από τις περιοχές που αντιμετωπίζουμε. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε το φαινόμενο να φαίνονται στο δέρμα λακκουβίτσες, εξογκωματάκια αμέσως μετά την επέμβαση. Είναι πολύ λεία η περιοχή αμέσως μετά. Επίσης, λόγω του ότι χρησιμοποιούμε πολύ λεπτά εργαλεία, γίνονται πολύ μικρές τομές στο δέρμα, δεν χρειάζονται καν ράματα και δεν φαίνονται καθόλου μετά. Μόνο ο ασθενής μπορεί να καταλάβει πού ακριβώς είχε γίνει η τομή. Δεν είναι κάτι ορατό στους άλλους. Και τέλος, γίνεται και σύσφυξη στην περιοχή, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ βασικό. Γιατί πάρα πολύ πολλές βασικό. Φορές βλέπουμε μετά από λιποαναρρόφηση να υπάρχει. Όπου φεύγει μεγάλη ποσότητα λίπους, το δέρμα να σακουλιάζει, να χαλαρώνει. Τυχώσεις, χαλάρωση. Κάτι το οποίο αποφεύγεται με τη μέθοδο αυτή. Ίσα-ίσα που πολλές φορές κάνουμε τη λέιζερ λιποαναρρόφηση μετά από μια κλασική λιποαναρρόφηση για να βελτιώσουμε και να διορθώσουμε αυτές τις ατέλειες. Να ρωτήσω κάτι, σε ποιους ανθρώπους απευθύνεται, δηλαδή ποιοι είναι οι ιδανικοί υποψήφοι και τι αποτελέσματα μπορεί να δει κανείς άμεσα? Απευθύνεται πρακτικά σε όλους μας, γιατί όλοι έχουμε κάποιο σημείο στο σώμα μας, έχουμε περιττό λίπος που δεν μπορούμε να το ξεφορτωθούμε με όση δίαιτα και αν κάνουμε και με όση γυμναστική. Mm-hmm. Ο ιδανικός βέβαια υποψήφιος είναι αυτός ο οποίος δεν έχει πάρα πολλά κιλά, έτσι, δεν είναι μέθοδος για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, ούτε μέθοδος απώλειας βάρους. Είναι μια μέθοδος για να φτιάξουμε τις γραμμές του σώματός μας και να βελτιώσουμε τη σιλουέτα μας. Επομένως, σε τοπικά σημεία δηλαδή. Ο ιδανικός ασθενής. Τώρα, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ φυσικό και πάρα πολύ όμορφο. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες εδώ. Ναι. Μπορεί να γίνει σε πάρα πολλές περιοχές. Μπορεί να γίνει στα μπράτσα, μπορεί να γίνει στην κοιλιά, στους μυρούς, στους γλουτούς, στις κνήμες που βλέπουμε εδώ, που είναι μια δύσκολη περιοχή, όπου η κλασική λιποαναρρόφηση δεν μπορεί εύκολα να δουλέψει στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Στους άνδρες επίσης, στα μπράτσα βλέπουμε εδώ μια δύσκολη περιοχή όπου πολλές φορές με μια βραχιονοπλαστική μπορεί να έχουμε μια δυσμορφη ουλή, κάτι το οποίο αποφεύγεται εδώ με τη λέιζερ λιποαναρρόφηση. Έτσι. Και στους άνδρες επίσης, που και εκεί και οι άνδρες καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους πάρα πολύ. Στο διπλοσάγωνο, επίσης μια δύσκολη περιοχή για κλασική λιποαναρρόφηση. Ναι. Υπάρχει κάποια υπουργικότητα στην εφαρμογή αυτή, μπορώ να την κάνω καλοκαίρι, χειμώνα, οποτεδήποτε? Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του έτους. Βέβαια, υπάρχει μια αύξηση των περιστατικών τους μήνες που διανύουμε τώρα, δηλαδή την άνοιξη και λίγο πριν το καλοκαίρι.
Γιατί λογικά όλοι θέλουμε να δείχνουμε πιο όμορφη, πιο αδύνατη πριν την εξόρμησή μας στην παραλία. Αυτό έχει να κάνει με τη ζήτηση. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ασφαλές να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Βέβαια, χρειάζεται κανείς να φορέσει έναν κορσέ ή μια ζώνη κοιλίας αν επέμβουμε στην κοιλιά. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι λίγο δύσκολο τους πολύ ζεστούς. Πολύ ζέστη, βέβαια, λογικό είναι αυτό. Παρ' όλα αυτά, πιστέψτε με, δεν πτωούνται οι περισσότεροι και έρχονται ακόμη και Ιούλιο και Αύγουστο και το κάνουν. Γιατί έχει άμεσο αποτέλεσμα. Υπάρχουν θεραπείες με τις οποίες συνδυάζεται το Smart Lipo. Το Smart Lipo ουσιαστικά, η λέζερ λιποαναρρόφηση με Smart Lipo μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις θεραπείες της τοπικής λιπόλυσης. Και τέτοιες θεραπείες, για παράδειγμα, είναι το cavitation, που είναι ουσιαστικά υπέρυχοι που κάνουν λιπόλυση τοπικά, είναι οι ραδιοσυχνότητες που κάνουν σύσφυξη στο δέρμα. Αυτές οι θεραπείες γίνονται συνήθως πριν τη λέζερ λιποαναρρόφηση, όπως και η κρυολιπόλυση είναι μια θεραπεία που μπορεί να συνδυαστεί πάρα πολύ καλά με τη λέιζερ λιποαναρρόφηση. Την εφαρμόζουμε σε περιπτώσεις που έχουμε να αφαιρέσουμε πολύ μεγάλη ποσότητα λίπους, έτσι ώστε να μειώσουμε τον όγκο του λίπους και να δράσει πολύ πιο εύκολα η λέιζερ λιποαναρρόφηση στα σημεία που θέλουμε. Μεσοθεραπείες λιπόλυσης επίσης, που με ενεσούλες πάμε στοχευμένα σε περιοχές τοπικού λίπους και το διαλύουμε. Και φυσικά και η θεραπεία με τα νήματα μπορεί να συνδυαστεί πολύ καλά με τη λέιζερ λιποαναρρόφηση. Είναι μια πολύ μοντέρνα και ωραία και καινούργια θεραπεία, όπου εφαρμόζουμε νήματα υποδερματικά με αποτέλεσμα να κάνουμε lift, ανόρθωση, σε περιοχές του σώματος που θέλουμε να ανορθώσουμε, όπως είναι η γλουτή, όπως είναι η μυρή, το στήθος, και πραγματικά πάει πάρα πολύ καλά συνδυαστικά. Και σημαίνει ότι αυτή, που, με άλλα λόγια, τη θεραπεία αυτή την κάνεις μία φορά και ξεμπερδεύεις, ναι, έτσι. Ναι, είναι κάνει κανείς μία θεραπεία, αφαιρεί όλο το λίπος το οποίο περισσεύει και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο. Αρκεί φυσικά κανείς να προσέχει λίγο τη διατροφή του και να ασκείται. Αν πάρει κανείς λίγα κιλά, θα πάνε ομοιόμορφα στα άλλα σημεία του σώματός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που γίνεται και σύσφυξη ταυτόχρονα, γιατί όπως είδαμε και στις φωτογραφίες, τα μέρη στα οποία επεμβαίνετε με το Smart Lipo, δηλαδή και στα μπράτσα, ειδικά και στην κοιλιά, είναι πάρα πολύ εύκολο να αφαιρεθεί το λίπος και μετά να δεις, να πεις, όχι, κρέμασε, όχι, χαλάρωσε. Ναι. Αλλά τώρα με εσάς, με αυτή τη μέθοδο δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί όταν πας να διορθώσεις ένα πρόβλημα και δημιουργείς ένα άλλο. Ακριβώς. Υπάρχει θέμα. Να δώσουμε μια φορά ακόμα τα τηλέφωνα που μπορούν να απευθυνθούν της Cosmetic Derma Medicine, να τα βλέπει και ο κόσμος. Α, τα έχουμε, έτσι, και την ηλεκτρονική διεύθυνση του site. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Αμαλία Τσιατούρα που ήταν σήμερα μαζί μας και μοιράστηκε όλες αυτές τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε όλες ένα καλύτερο καλοκαίρι, χάρη σε σένα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία.